φίλοι, σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας, μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Στο σημερινό μας θέμα αφορά τον αλβανικό αλληκροτισμό ως πηγή αστάθειας στα Βαλκάνια, καθώς και οι ελληνοαλβανικές σχέσεις. Και είναι ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο, διότι κατά τα ψέματα, αν κανείς θα αιχειολογήσει και που κάνει μια τέτοια προσπάθεια, τις ειδήσεις οι οποίες προκύπτουν μέσα στη χρονιά αυτή, το 2017, θα σας διαβάσω κάποιους τίτλους από την επικαιρότητα που αφορά το θέμα αυτό, θα καταλάβετε γιατί αποτέλεσε την αφορμή να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Εκστρατεία εκφοβισμού και τρομοκρατία στην Αλβανία από Αλβανούς εθνικιστές. Απίστευτη πρόκληση. Αλβανοί διεκδικούν περιουσίες Ελλήνων με φυρμάνια μαϊμού στην Ελλάδα. Νέα πρόκληση στη Χιμάρα. Αποκαθήλωσαν το Σταυρό στη Μονή του Σκουταρά. Επίσης, κατεδαφίζουν σπίτια Ελλήνων στη Χιμάρα. Το αλβανικό καθεστώς επιτίθεται στην ελληνική Χιμάρα με 3.000 αστυνομικούς και μπουλντόζες τώρα που μιλάμε. Και διερωτάται κανείς γιατί ξύπνησε και πάλι ο αλβανικός εθνικισμός και μεγάλο ιδεατισμός. Κοντά μας έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε για αυτό το πολύ αυτό ενδιαφέρον θέμα τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και επίτιμο διοικητή του Δευτέρου Σώματος, τον κύριο Θεόπλητο Λουσάκη, τον οποίον και καλωσορίζουμε. Είναι ιδιαίτερη χαρά, στρατηγέ, που σας έχουμε και πάλι. Η ενασχόληση και η εμπειρία σας με τα θέματα αυτά, και θα πρέπει να το τονίσω από την αρχή ότι μεταξύ των άλλων έχετε θητεύσει και υπηρετήσει ως στρατιωτικός ακόλουθος στα Τύρανα. Ακόλουθος άμυνας, όπως είναι ο σωστός όρος. Λοιπόν, νομίζω ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να αναπτύξουμε αυτό το πολύ φλέγον θέμα, για να αντιληφθούμε σήμερα που ζούμε σε μια κοινωνία που ταλανίζεται από τα οικονομικά θέματα, αλλά υπάρχουν και τόσα άλλα κρίσιμα θέματα εθνικά, υπάρχουν και τόσα άλλα κρίσιμα θέματα που έχουν να κάνουν με την ταυτότητά μας, η οποία αλώνεται και εκ των έσω. Θα πρέπει λοιπόν, τουλάχιστον, να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση και μια αφύπνιση και ένας προβληματισμός. Αλβανικός αλληλοτισμός ως πηγή αστάθεια στα Βαλκάνια και οι ελληνοαλβανικές σχέσεις. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι για να δούμε πώς συνδέεται ο μέγαλο ιδεατισμός που αναφερθήκαμε, ο αλβανικός, με την πρόκληση της και τον κίνδυνο πρόκλησης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και βεβαίως μετά να δούμε το ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μας διμερές θέμα όπως έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα. Καταρχήν, κύριε Μιλάνο, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία. Παρακολουθώντας εδώ και λίγο καιρό που γνώρισα το καλά, το κανάλι στο οποίο συμμετέχουμε τώρα, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια εξαιρετική ποιότητα εκπομπών προς τιμή σας και αυτό συμβάλλει, πιστεύω, καθοριστικά στην σωστή, στην αληθινή και στην ελληνοορθόδοξη ενημέρωση του κόσμου που μας παρακολουθεί. Θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε λίγο τις σχέσεις μας στα Βαλκάνια με τους γειτονικούς λαούς και θα επικεντρωθούμε στις διμερείς μας σχέσεις με την Αλβανία και πώς αυτές οι σχέσεις επηρεάζονται από διάφορους άλλους παράγοντες καθοριστικούς για την εξέλιξή τους. Θα πρέπει εκ προημίου να πούμε ότι είναι φυσικό ότι οι σχέσεις κάθε χώρας με τις γειτονικές της χώρες επηρεάζουν άμεσα πολλούς τομείς της χώρας αυτής. Κυρίως όμως επηρεάζουν τον οικονομικό τομέα και τον τομέα της ασφάλειάς της. Έτσι, οι σχέσεις αυτές μπορούν να γίνουν είτε απειλή για τη συγκεκριμένη χώρα, είτε να εξασφαλίσουν τα ζωτικά τους συμφέροντα και να δείξουν ως χώρα σταθερότητα, στο σημείο σταθερότητας. Έτσι είναι και στην περιοχή των Βαλκανίων. Οι σχέσεις μας με την Αλβανία μπορούν να αποτελέσουν είτε παράγοντα σταθερότητας είτε παράγοντα αστάθειας που θα δημιουργήσει ένα ντόμινο εξελίξεων σε όλη την περιοχή. Και υπάρχει εδώ να πούμε μια από την ιστορία, μια πικρή θα λέγαμε ιστορική καταγραφή των Βαλκανίων ως μια πηγή προβλημάτων, ακριβώς, τουλάχιστον στον προηγούμενο αιώνα, που θεωρούμε ότι ακόμη αυτά δεν έχουν σβήσει
και μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποτελέσουν μια θριαλίδα αρνητικών εξελίξεων στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον της ασφάλειας, ενώ στον αντίποδα μια ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία στα πλαίσια βεβαίως των δομών που υπάρχουν σήμερα, οργανισμός του ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να αποτελέσει πράγματι ένα εφαλτήριο ειρήνης και προόδου των ταλαιπωρημένων Βαλκανίων. Ακριβώς. Να πούμε εκ προημίου ότι όταν λέμε Αλβανία ή όταν λέμε ο αλβανικός παράγοντας, δεν εννοούμε μόνο τη χώρα της Αλβανίας. Εννοούμε τον αλβανικό παράγοντα ως αυτός έχει εξαπλωθεί στις χώρες πέριξ της Αλβανίας, της σημερινής Αλβανίας, όπως είναι το Κόσοβο, όπως είναι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά και όπου αλλού υπάρχει ο αλβανικός παράγοντας. Πρέπει βέβαια επιπλέον να πούμε ότι αυτές τις σχέσεις θα πρέπει να τις συνεξετάζουμε σε σχέση με τους στόχους που έχει αυτή η χώρα ή αυτός ο παράγοντας ως προς τις επιδιώξεις του να μπει στο ΝΑΤΟ, που μπήκε στο ΝΑΤΟ και με τη δική μας υπογραφή, να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις συμμαχίες που έχει, αλλά και τις επιδιώξεις που έχει στην περιοχή σύμφωνα και με τις συμμαχίες τις οποίες έχει κάνει. Συμμαχίες με τις ΗΠΑ, συμμαχίες με την Ιταλία και με βέβαια, αυτό θα αναλύσουμε και θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε λιγάκι περισσότερο, τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με τον τουρκικό, τον νεοοθωμανικό παράγοντα στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε, στρατηγέ μου, να ξεκινήσουμε δίνοντας κάποια γενικά στοιχεία όσον αφορά τις αιτίες που δημιουργούν την αστάθεια στα Βαλκάνια και μετά να περάσουμε στο θέμα του κλιμακούμενου αλβανικού αλλητρωτισμού ή εθνικισμού. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν θα επικεντρωθούμε περισσότερο. Καταρχήν, μελετώντας ιστορικά τις διμερείς μας σχέσεις, διαπιστώνουμε ότι η θριαλίδα η οποία κατά καιρούς υπήρξε η αιτία που ανέφλεξε τα Βαλκάνια στηριζόταν πάνω σε έναν από τους ή σε περισσότερους από τους τέσσερις παράγοντες που είναι οι σημαντικότεροι. Το πρώτο είναι η σύγκρουση των μεγάλων συμφερόντων στην περιοχή. Αυτό απετέλεσε και στο παρελθόν αιτία να οι λαοί των Βαλκανίων να εμπλακούν σε μια εμπόλεμη και δυσάρεστη κατάσταση. Ο δεύτερος λόγος που ήταν αιτία να δημιουργηθεί ανάφλεξη στα Βαλκάνια ήταν ο τρόπος που στο παρελθόν χαράχτηκαν τα σύνορα ανάλογα με τις συγκυρίες και τις ιστορικές και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων της περιοχής. Ο τρίτος παράγοντας είναι η ύπαρξη των μειονοτήτων και των συνωστοσών των μειονοτήτων παραγόντων που υπάρχουν καλώς ή κακώς σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Και ο τρίτος και ο τελευταίος παράγοντας είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, η έμφυτη τάση που δυστυχώς έχουμε οι λαοί των Βαλκανίων να μην έχουμε τη ροπή προς την συνεννόηση, προς τη συμμαχία, προς την αλληλοκατανόηση, προς την αποδοχή της ιδιαιτερότητας του άλλου, αλλά να είμαστε λιγάκι πιο επιρρεπείς στη διαμάχη και στην επίλυση των διαφορών δια της βίας. Θα δούμε παρακάτω ότι όλη η ανάλυση ή ό,τι πούμε θα στηρίζεται σε κάποιον ή σε κάποιους από αυτούς τους παράγοντες που υπήρχαν ιστορικά. Ξεκινώντας τώρα τις σχέσεις μας με την... προσπαθώντας να εξηγήσουμε τώρα τον αλβανικό αλλητρωτισμό, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα τέλη του 19ου αιώνα. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο ακριβώς να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Ακριβώς. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή και να δούμε από πού είναι οι ρίζες αυτού του κακού. Οι ρίζες λοιπόν ξεκινάνε από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν έχουμε μια Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία βρίσκεται σε παρακμή. Έχουμε το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου, ο οποίος δημιούργησε πολύ σοβαρά προβλήματα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και συνέπεια αυτού ήταν να συρθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία από τους Ρώσους στην υπογραφή της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου.
Μέχρι τότε δεν υπήρξε κανένας λόγος και δεν γίνεται καμία αναφορά για την ύπαρξη κάποιου αλβανικού έθνους ή κάποιας αλβανικής κρατικής οντότητος. Και αυτό είναι προφανές. Πρώτον, διότι οι Αλβανοί ως φυλή ποτέ δεν είχαν ένα πνεύμα εθνικό, ποτέ δεν είχαν ένα πνεύμα εθνικής κυριαρχίας, αλλά πάντοτε επικρατούσε σε αυτούς η τοπικιστική και η φυλετική θρησκευτική ταυτότητα. Όπως γνωρίζουμε, οι Αλβανοί γενικά ως λαός είναι ένα 70% μουσουλμάνοι, 69% μουσουλμάνοι, ένα 20% και κρυπτοχριστιανοί, μπεχτασίδες και τα λοιπά, ένα 21% είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και ένα 10% καθολικοί. Ποτέ όμως δεν είχαν μία εθνική ταυτότητα. Ποτέ. Είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία οι Αλβανοί ήταν ένα κράτος υποτελές, βέβαια, έτσι, όπως ήμασταν όλοι, αλλά όμως ήταν ένα είδος υποτελή κυριάρχου. Είχαν την εύνοια της πύλης ως μουσουλμάνοι. Δεν ήταν το μαύρο πρόβατο όπως ήταν οι Σέρβοι οι Ορθόδοξοι και οι Έλληνες οι Ορθόδοξοι. Αυτοί λοιπόν οι λόγοι εξανάγκασαν, ας πούμε, ή δημιούργησαν τις προϋποθέσεις να μην χρειαστεί ποτέ οι Αλβανοί να προβάλλουν κάποια εθνική επιδίωξη. Δύο μήνες όμως μετά τον καταστροφικό πόλεμο, το ρωσοτουρκικό που αναφέραμε προηγουμένως, υπογράφεται το 1878, υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Με βάση λοιπόν αυτή τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, στην οποία σύρθηκε η Τουρκία από τη Ρωσία, δημιουργείται μία κρατική οντότητα, η οποία είναι η Μεγάλη Βουλγαρία, την οποία ενισχύει η Τουρκία προκειμένου να πετύχει τα πασλαβιστικά της, τα οποία ενισχύει η Ρωσία προκειμένου να πετύχει τα πασλαβιστικά της σχέδια στα Βαλκάνια. Με φόβολα λοιπόν τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου δίδεται στην Μεγάλη πλέον Αλβανία, δίδεται η Σερβία, η Ρουμανία, δίδεται η Ανατολική Ρωμιλία και δίδεται και όλα τα μέρη της Ελλάδος, της Μακεδονίας, όλη η Μακεδονία πλην της Θεσσαλονίκης, της Πιερίας και της Χαλκιδικής. Και δημιουργείται η μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό ήταν ένα σχέδιο το οποίο βρήκε την ευκαιρία η Ρωσία να προωθήσει προκειμένου να εξυπηρετήσει τα πασλαβιστικά της σχέδια στα Βαλκάνια εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία, όπως είπαμε, βρισκόταν σε μια κατάσταση παρακμής. Μέχρι τότε δεν υφίσταται Αλβανία. Μέχρι τότε δεν υφίσταται Αλβανία και ούτε γίνεται λόγος για Αλβανία. Ταυτόχρονα όμως η Οθωμανική εξωτερική πολιτική, διαβλέποντας την αδυναμία της να κρατήσει τα εδάφη της, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο αυτά τα εδάφη, μετά και την υπογραφή της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, που είδε ότι αυτά τα εδάφη φεύγουν όλα και πάνε σε ορθόδοξα κράτη, ενθαρρύνει τους Αλβανούς, τις φυλές των Αλβανών, τα βιλαέτια, τα τέσσερα βιλαέτια που υπήρχαν τότε, τους ενθαρρύνει προκειμένου να ζητήσουν μία αυτονομία, να πετύχουν μία αυτονομία, ούτως ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει μια εκτουρκισμένη κρατική οντότητα που θα ελέγχεται από την πύλη. Μάλιστα. Και αυτή να είναι ένα μουσουλμανικό κράτος, το οποίο θα είναι η Αλβανία. Αυτό το πράσινο φως το παίρνουν οι Αλβανοί και προσπαθούν να δημιουργήσουν το αλβανικό έθνος. Συγκεντρώνονται λοιπόν εκπρόσωποι όλων των φυλών, συγκεντρώνονται στην Πριστρένη. Η Πριστρένη είναι Πρίστινα. Στο Κόσοβο. Ναι, συγγνώμη, στο Πρίζρεν. Συγκεντρώνονται στο Πρίζρεν. Μάλιστα, Κόσοβο πάλι. Κόσοβο πάλι, που είναι η ιερή πόλη των Αλβανών. Συγκεντρώνονται λοιπόν εκεί
η λίγα της του Πρίζνερ, η φύλαρχη, και προκυρήσουν το αλβανικό έθνος. Άρα βλέπουμε τους Τούρκους ως ανάδοχους, προκειμένου να αποκτήσουν ερίσματα στα χαμένα τους εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στην ουσία δημιουργούν μία πρώτη γένεση, θα λέγαμε, του αλβανικού εθνικισμού. Εθνικισμού, του αλβανικού έθνους. Εκεί λοιπόν οι 80 εκπρόσωποι των Αλβανών συγκεντρώνονται και προκηρύσσουν το αλβανικό έθνος. Στην προκήρυξη όμως αυτή του αλβανικού έθνους περιλαμβάνουν στο αλβανικό έθνος όλες τις περιοχές όπου κατοικούσαν Αλβανοί. Που σημαίνει Μαυροβούνιο, Αλβανία, εκεί που είναι τώρα η Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, την προ-Γιουγκοσλαβική δημοκρατία της Μακεδονίας που λέμε τώρα, την περιοχή των Σκοπίων και το Βιλαέτι των Ιωαννίνων, που το Βιλαέτι των Ιωαννίνων περιλαμβάνει όλη την Ήπειρο. Όλη την Ήπειρο. Όχι μόνο τη Βόρεια Ήπειρο που λέμε εμείς, αλλά όλη την Ήπειρο μέχρι και τη Θεσποτία και τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, αυτή είναι η απέτησή τους. Βρίσκουν και την ευκαιρία μετά από ένα μήνα, αυτό γίνεται τον Ιούνιο του 1878. Από την ανάπτυξη όμως και από την υπογραφή της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου, θορυβήθηκε και η Ευρώπη. Δεν θορυβήθηκε μόνο η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θορυβήθηκε και η Ευρώπη και είδε ότι πάει η Ρωσία να επιλύσει το ανατολικό ζήτημα από μόνη της, διεισδύοντας τα Βαλκάνια και δημιουργώντας μια κατάσταση χωρίς την παρουσία και χωρίς την συμμετοχή των μεγάλων δυνάμεων της υπολείπου Ευρώπης, δηλαδή της Αυστρο-Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό ανησύχησε τους Ευρωπαίους. Και αποφάσισαν να συνέλθουν και να κάνουν μια συνδιάσκεψη στο Βερολίνο, η οποία κατέληξε και στη συνθήκη του Βερολίνου, προκειμένου να ανακόψουν την κάθοδο των Ρώσων, δηλαδή να ανακόψουν τον πασλαβισμό, τον οποίο ήθελε. Δηλαδή, βλέπουμε τις μεγάλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους και να μην χάσουν τις ζώνες επιρροής τους στα Βαλκάνια. Βλέπουμε να ενθαρρύνουν αυτή την πρωτοβουλία που είχαν πάρει οι Αλβανοί φύλαρχοι. Ακριβώς. Και με τη συμφωνία της του Βερολίνου έχουμε την πρώτη κρατική υπόσταση, οντότητα. Ακριβώς. Τι ακριβώς αποφάσισαν? Γίνεται λοιπόν οι συνομιλίες του Βερολίνου, στις οποίες συνομιλίες καλούνται ως παρατηρητές και οι Αλβανοί φύλαρχοι. Μάλιστα. Από αυτή την συνδιάσκεψη του Βερολίνου, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες, καταλήγουν ότι θα πρέπει να περιοριστεί η Μεγάλη Βουλγαρία, ανεξαρτητοποιούν τη Σερβία, ανεξαρτητοποιούν τη Ρουμανία, δημιουργούν αυτόνομο κράτος στην Ανατολική Ρωμιλία και παίρνουν από τη Μεγάλη Βουλγαρία τα κράτη, την περιοχή της Μακεδονίας και την επιστρέφουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και περιορίζουν τη Βουλγαρία ως ανεξάρτητο κράτος, ως αυτόνομο κράτος, τον περιορίζουν βορείως του Αίμου. Να μην έχει έξοδο στο Αιγαίο. Να μην έχει έξοδο στο Αιγαίο κτλ. Μέσα σε αυτήν την συνδιάσκεψη, όπως είπαμε, η Λίγκα του Πρίζνερ, η οποία συμμετείχε χωρίς συμμετείχαν ως παρατηρητές, διεκδικούν την ύπαρξη, τη δημιουργία του αλβανικού κράτους. Έτσι λοιπόν, μέσα από την επιθυμία των μεγάλων δυνάμεων να περιορίσει τον πασλαβισμό και την δημιουργία της Μεγάλης Βρετανίας, της Μεγάλης Βουλγαρίας, και μετά από την επιθυμία και την ανάγκη να αναχαιτιστεί ο πασλαβισμός και να βάλουν πόδι στα Βαλκάνια και οι μεγάλες δυνάμεις, μέσα από τους Βαλκανικούς πολέμους υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία ανακηρύσσεται το αλβανικό κράτος. Αυτό γίνεται το 1912 μέσα από τους Βαλκανικούς και το 1913 ορίζονται οι μεγάλες δυνάμεις, ανατίθεται στις μεγάλες δυνάμεις να ορίσουν τα σύνορα του κράτους της Αλβανίας.
οι Αλβανοί προσπαθούν τα σύνορα αυτά να επεκταθούν σε όλη την περιοχή, σε όλα τα βιλάκια που είχαν ορίσει. Να περιλάβει, επαναλαμβάνω, το Μαυροβούνιο, το Κόσοβο, τα Σκοπία και το βιλαίτι των Ιωαννίνων μέχρι κάτω στη Θεσποτία. Αυτό βέβαια δεν έγινε. Και περιορίστηκε η Αλβανία στη περιοχή που βρίσκεται τώρα, δηλαδή οι μεγάλες δυνάμεις τι κάνανε, προκειμένου να ανακόψουν και να εμποδίσουν και τη Σερβία να έχει πρόσβαση στην Αδριατική, πήρανε τη Σκόδρα από το Μαυροβούνιο, τη δώσανε στην Αλβανία. Πήρανε το Βιλαέτι, τη Βόρεια Ήπειρο από εμάς, τη δώσανε στην Αλβανία. Πήρανε και όλα τα εδάφη τα οποία είχε καταλάβει η Σερβία μέχρι το Διράγιο και τα δώσανε στην Αλβανία και κάνανε τη σημερινή Αλβανία. Και έτσι πετύχανε και αυτοί αυτό που θέλανε. Και τη Σερβία να περιορίσουν και την Αλβανία να δημιουργήσουν και να ανακόψουν την είσοδο της Ρωσίας στα Βαλκάνια και τα φέρανε όλα. Έτσι φαίνεται ότι είναι η αρχή αυτού του τεχνητού κατασκευάζοντος. Αυτού του τεχνητού κατασκευάζοντος με τα σύνορα, όπως είπαμε στην αρχή, που χαραχθήκανε κάποια εποχή. Με βάση τα συμφέροντα των μεγάλων. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στη συνέχεια για να επικεντρωθούμε στην εθνικιστική συμπεριφορά της Αλβανίας του διεθνές περιβάλλον. Αυτή πότε αρχίζει να γίνεται εμφανής? Η εθνικιστική συμπεριφορά της Αλβανίας, από τότε η Αλβανία, να πούμε ότι μένει με αυτό το όνειρο. Μένει με το όνειρο της μεγάλης Αλβανίας που καθόρισε η Λίγα του Πρίζεν. Μάλιστα. Άρα αυτό είναι το όνειρο. Αυτό είναι η μεγάλη της ιδέα. Αυτή τώρα η κατάσταση γίνεται εμφανέστερα, γίνεται εμφανέστερη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά την ανάδειξη, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Αλβανίας με το Χότζα και τα λοιπά, βλέπουμε να ηγείται στην Αλβανία το Κομμουνιστικό Κόμμα με το Χότζα. Ο Χότζα ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια μέσω της Αλβανικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας προκειμένου να καταδείξει και να σηματοδοτήσει στην κοινή γνώμη την συνέχεια του κράτους αυτού από αρχαιότητα των εποχών μέχρι σήμερα. Έπρεπε να γράψουν και την ιστορία τους. Ακριβώς. Πρέπει να γράψουν την ιστορία. Πρέπει να δώσουν μια οντότητα ιστορική και εθνολογική στη χώρα τους. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να καταδείξει τη συνέχεια του αλβανικού έθνους από τους αρχαίους Ιλυρίους μέχρι τους σημερινούς Αλβανούς, χρησιμοποιεί την αρχαιολογική του υπηρεσία, τις αρχαιολογικές του υπηρεσίες, προκειμένου αυτό να γίνει προφανές. Βέβαια, την τακτική αυτή του Χότζα, μεταγενέστερα, την ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Η διάμεχη κατάσταση του Χότζα ήταν ο Σαλίμ Περίς, το 1992, ο οποίος το 1992 έβαλε τη χώρα στην Ισλαμική διάσκεψη, προκειμένου να την καταστήσει μια Ισλαμική προφυλακή στα Βαλκάνια. Έκανε μια συμφωνία, πολύ σπουδαία συμφωνία με την Τουρκία, προκειμένου σαν αδελφή χώρα να τονίσει ότι συνδέεται με την Τουρκία με αδελφικούς δεσμούς και έχουν κοινά γεωπολιτικά συμφέροντα. Και ο κύριος στόχος που το έκανε ο Μπερίς αυτό ήταν για να πετύχει 3-4 πολύ βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι να ενοποιήσει όλους τους Αλβανούς. Αυτή ήταν η επιθυμία του. Να ενοποιήσει όλους τους Αλβανούς, είτε βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας, είτε βρίσκονται στο εξωτερικό της χώρας. Και εδώ να πούμε ότι οι Αλβανοί, ο ένας τους δύο ζει εκτός χώρας. Με μια πολύ μεγάλη μειονότητα στην Ελβετία. Προκειμένου λοιπόν να ενοποιήσει τους Αλβανούς με την υποστήριξη και των άλλων μουσουλμανικών χωρών, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, προφανώς και της Τουρκίας, αλλά και της Ιταλίας. Ο δεύτερος στόχος του ήταν να προβάλλει μια ανοιχτή υποστήριξη προς τους Κωσοβάρους, διότι το Κόσοβο έμεινε και αυτό έξω από τα σύνορα, μετά τη χάρα εκτός σύνορα με την συνθήκη του Βολόνιου, του Λονδίνου. Και ο τρίτος του στόχος ήταν να συνεχίσει
όπως και επιχώρησε και αυτός, μία πολιτική καταπίεσης σε βάρος της ελληνικής εθνικής μειονότητας του Βόρειου Ήπειρου. Μία, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και νομίζω και το Σύνταγμα της Αλβανίας τυπικά... Είναι μία υγιής, μία δραστήρια μειονότητα και η οποία θα αποτελούσε για τα σχέδια της Μεγάλης Αλβανίας θα αποτελούσε ένα αγκάθι στο σχέδιο. Γιατί μιλάμε για αυτόχθονες Έλληνες και όχι επίκους και καμία σύγκριση βεβαίως με το σήμερα, με τους Αλβανούς που είναι εδώ, ακριβώς. Οι οποίοι πολλές φορές ίσως κάποιοι αφελώς να το παραλληλίζουν ή να δίνουν αφορμές για την προπαγάνδα των Αλβανών ακριβώς. Στα σημερινά τους πλέον σχέδια πάλι. Ναι, εδώ κύριε Μπλάνο θα με επιτρέψετε να συμπληρώσω ότι και καμία σχέση και με τους Τσάμιδες, διότι η ελληνική εθνική μειονότητα εκεί είναι από αρχιτά του χρόνου. Οι Τσάμιδες είναι ένα κατασκεύασμα και αυτό χρησιμοποίησε, ξεκίνησε ο Μπερίσσα να το χρησιμοποιεί και έκτοτε το συνεχίζουν και οι υπόλοιποι, να δημιουργεί ως αντιπερισπασμό στα αιτήματα των Τσάμιδων την καταπίεση της ελληνικής. Δηλαδή εδώ και μετά θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα γιατί έχουμε μπει στον πυρήνα της κουβέντας, πάρα πολύ ενδιαφέρουσας. Εδώ έχουμε λοιπόν μια Αλβανία, μια αλβανική κυβέρνηση η οποία αντί να κοιτάξει να σέβεται τα δικαιώματα που είναι αναγνωρισμένα διεθνώς και προβλέπονται και στο Σύνταγμά τους της εθνικής ελληνικής μειονότητας, η οποία και αυτή ως όρος νομίζω αρχικά ήταν Βόρεια Ήπειρος, ναι. Που έχουν διαγράψει ναι. Επί Χότζα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, αντί να διασφαλίζουν τα δικαιώματα της αυτονομίας που υπάρχει και από το πρωτόκολλο της Κέρκυρας και όλα αυτά, τα λέμε Μητροχάδη, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα, μας ενδιαφέρει να δώσουμε ακριβώς ως το στίγμα της συμπεριφοράς πώς δικαιολογείται και τα βαθύτερα αίτια μέσα από τον αλυτρωτισμό και τον μέγαλο ιδιωτισμό των Αλβανών που δικαιολογούν και τη σημερινή αναθέρμανση ακριβώς όλου αυτού του μεγαλοειδιατισμού της Αλβανίας που πέραν των διμερών σχέσεων επηρεάζει αρνητικά και θέτει σε κίνδυνο και την ασφάλεια όπως είπαμε γενικότερα μιας επιρρεπούς περιοχής όπως είναι τα Βαλκάνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντί να διασφαλίζουν τα δικαιώματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, τους Βόρειοι Ηπειρώτες, που έχουν κάνει πολλούς αγώνες και ο ελληνικός στρατός, ξέρουμε πολύ καλά, απελευθέρωσε τη Βόρεια Ήπειρο πολλές φορές και πάλι μεγάλες δυνάμεις στα χαρτιά μας την πήρανε. Πέραν αυτού λοιπόν, προσπαθούν να δημιουργήσουν αντίβαρο στην Ελλάδα εδώ και πιέσεις με θέματα όπως το Τσάμικο και άλλα όσον αφορά την διεκδίκηση των εδαφών και της υπολείπου Ηπείρου με βάση τον αλυτρωτισμό που χτίσανε τότε στο Πρίζδρεν που είπαμε. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, αγαπητοί μου φίλοι, στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Αλβανικός αλυτρωτισμός και εθνικισμός και οι ελληνοαλβανικές σχέσεις είναι το θέμα της πολύ ενδιαφέρουσας σημερινής μας κουβέντας. Κοντά μας ο στρατηγός ο κ. Θεοπίδης Δουρσάκης, επίτιμος διοικητής του Δευτέρου Σώματος Στρατού. Ο χρόνος ο τηλεοπτικός μας πιέζει και θα θέλαμε ακριβώς να δώσουμε το λόγο. Ήδη, στρατηγέ μου, δώσαμε στοιχεία πώς γεννήθηκε ο αλυτρωτισμός και ο εθνικισμός, ο αλβανικός. Σήμερα, επειδή μιλήσαμε για τον Χότζα, μιλήσαμε για τον Μπερίσσα, βλέπουμε ότι και σήμερα υπάρχει μια αναθέρμανση πάλι και επί της σημερινής κυβέρνησης του Ράμα. Πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις αυτές για να δούμε πού το πάνε.
Ναι. Εδώ θα πρέπει να πούμε και το βιώνουμε άλλωστε και τα τελευταία χρόνια από το 2013 και μετά, ότι την ίδια τακτική που ακολούθησαν οι προκάτοχοι του ακολουθεί και ο σημερινός πρωθυπουργός της Αλβανίας. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί πρέπει ακριβώς να επισημάνουμε τους κινδύνους που ελοχεύουν γενικότερα και στα Βαλκάνια, αλλά και ειδικότερα στις διμερείς μας σχέσεις όσον αφορά τη χώρα μας, ως αποτέλεσμα αυτού του εθνικισμού και της συμπεριφοράς αυτής που συνεχίζει η Αλβανία. Ο σημερινός λοιπόν σοσιαλιστής πρωθυπουργός προσπάθησε να ποντάρει και αυτός στον αλβανικό εθνικισμό. Ξεκίνησε μία άτυπη καταρχήν εκστρατεία αφανισμού της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Βιώνουμε όλοι το αγκάθι που λέγαμε πριν. Βιώνουμε όλοι τα γεγονότα από τα δελτία ειδήσεων. Αυτό είναι βέβαια ένα κομμάτι, μία ενέργεια, ας το πούμε, στις πολλές τις οποίες έχει κάνει προκειμένου να χτυπήσει, να υποβαθμίσει και ή δυνατόν να εξαφανίσει την ελληνική εθνική μειονότητα από τις ρίζες της, εθνική μειονότητα η οποία ήταν το προπύργιο του ελληνισμού, η χυμάρα και οι γύρω περιοχές. Έτσι λοιπόν ο ίδιος αμφισβήτησε επιπρόσθετα και τις συμφωνίες τις οποίες είχαμε κάνει με την προηγούμενη κατάσταση, με τον Μπερίσα, όσον αφορά την οριοθέτηση της ελληνικής της ελληνοαλβανικής υφαλοκρηπίδος. Και αυτό ήταν πολύ κρίσιμο, γιατί ακριβώς έδειξε και με ποιους έχουν συμπράξει στην ουσία. Ακριβώς. Και είναι πολύ καλοί μαθητές, διότι ακολουθούν ακριβώς μια αναθεωρητική πολιτική της φίλης και γειτόνου μας Τουρκίας. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε λίγο παρακάτω αυτά. Επεδίωξε να προσδέσει το άρμα της Αλβανίας όσο γίνεται στενότερα και σφιχτότερα με το άρμα της Τουρκίας. Αυτό είναι και την πολιτική του Ερντογάν. Επίσης, αυτό που κάνει και το οποίο ίσως περνάει λίγο στα ψηλά γράμματα είναι ότι παροτρύνει τα κόμματα, τα αλβανικά κόμματα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να συνασπιστούν και να υποδαφλίσουν και να υπονομεύσουν την οντότητα αυτού του κρατηδίου. Μια κατάσταση, ένα γεγονός, το οποίο αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για τα σύνορά μας, όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και γενικά για τα Βαλκάνια, διότι η αποσταθεροποίηση αυτής της χώρας θα δημιουργήσει ένα ντόμινο εξελίξεων, το οποίο ενδεχομένως να είναι και ανεξέλεκτο. Εκμεταλλεύονται, βλέπουμε λοιπόν, τις συγκυρίες όσον αφορά την επιρροή που διεκδικούν οι Αμερικανοί στην εποχή που ανεξαρτήθηκε το Κόσοβο. Τώρα βλέπουμε ότι εκμεταλλεύονται ακριβώς τον αναθεωρητισμό και τον νέο Οθωμανισμό της Τουρκίας, οι οποίοι φαίνεται ότι τολμούν να ονειρεύονται την δημιουργία ξανά ενός μουσουλμανικού τόξου μέσα από την Οθωμανική τους αυτοκρατορία, όπως την ονειρευόντουσαν και τη φαντάζονται πλέον. Αυτό είναι αλήθεια. Εξ αυτού προκύπτουν και οι μεγάλοι κίνδυνοι για την ειρήνη στα Βαλκάνια. Δηλαδή έχουμε πράγματι μια επιστροφή της Τουρκίας, επιχειρούμενη επιστροφή της Τουρκίας στα Βαλκάνια μέσω της Αλβανίας. Μέσω της Αλβανίας. Βέβαια στις διμερείς μας σχέσεις τα αγκάθια, εκτός από το θέμα της Τουρκίας, είναι το θέμα των Τζάμιλων, το οποίο να το πούμε έτσι επιγραμματικά, είναι το θέμα των Τζάμιλων, που για μας βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο έχει κλείσει οριστικά, όμως βλέπουμε ότι η αλβανική πολιτική το βγάζει σαν όπλο, σαν εργαλείο από τη φανέλα της και το χρησιμοποιεί πάντοτε με τρόπο αριστοτεχνικό, προκειμένου να εκβιάσει, να πιέσει και να πετύχει αυτά τα οποία θέλει. Είναι το θέμα της ελληνικής εθνικής μειονότητας, το οποίο το είπαμε και το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στο γκρέμισμα των σπιτιών και των ιδιοκτησιών στη Χιμάρα και στα άλλα χωριά, αλλά υπάρχει μια σειρά από ενέργειες οι οποίες έχουν προηγηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, που υποβαθμίζουν και θέλουν να αποδιοργανώσουν την ελληνική εθνική μειονότητα μέχρι να την εξαλείψουν. Δηλαδή, απαγορεύεται στις βουλευτικές εκλογές να κατέβουν οι ομογενείς
οι Έλληνες ομογενείς απαγορεύονται να κατέβουν ως αυτούσιο κόμμα. Τους αναγκάζει να συνασπιστούν και να συνεργαστούν με άλλα κόμματα, ακόμη και με τους Τσάμιδες στον εκλογικό αγώνα. Αρνείται και ο Ράμα τώρα, αλλά και οι προηγούμενοι, να κάνουν μια πραγματική απογραφή. Να δούμε πόσοι είναι αυτοί οι Έλληνες στην Αλβανία. Πόσοι είναι οι ελληνικοί επικοινωνίες. Χρησιμοποιούν έναν αριθμό, 58.000, αυτό που είχε βγάλει η απογραφή που είχε κάνει ο Χότσα ακόμα, που είναι πάρα πολύ, πολύ περισσότεροι. Τέλος πάντων, εκτός από αυτό είναι και ο νόμος μειονοτήτων, ο οποίος περιορίζει δραστικά τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες των Ελλήνων να πολιτευτούν ή να συμμετάσχουν στις διαδικασίες αυτές του εκλέγει και εκλέγεται. Και βέβαια το αποκορύφωμα είναι η υπογραφήσα συμφωνία για την ανέβρεση των νεκρών του πολέμου του έπους του 40 και της αναγνώρισης των δύο στρατιωτικών κημητηρίων. Ένα γεγονός το οποίο το έχουμε υπογράψει, στην υπογράψησα συμφωνία και το οποίο το αθετούν. Αυτό όμως νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσει ένα αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης. Αυτό είναι σίγουρα, γιατί είναι ιδιαίτερα σοβαρό και ιδιαίτερα ευαίσθητο. Πραγματικά είναι το ελάχιστο που μπορούμε και εμείς μέσα από το δικό μας εδώ ρωμαϊκό βήμα να αποτίσουμε φόρο τιμής στους 7.000 περίπου και νομίζω. 7.976. 8.000 περίπου νεκρούς που δεν έχουν ταφεί, δεν έχουν ακόμη ησυχάσει οι ψυχές τους. Ακριβώς. Επιπλέον να πούμε ότι η παρέμβασή τους στα εσωτερικά της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι μια πολύ επικίνδυνη ενέργεια για την αποσταθεροποίηση αυτής της χώρας και την πολυηγέτηση αυτής της χώρας. Έτσι θα σας πω μια χαρακτηριστική κουβέντα την οποία είχα όταν υπηρετούσα στην πρεσβεία με τον αρχηγό στρατού τον Αλβανό. Μου είπε, κύριε Ταξιάρχη, μην ασχολείστε με το όνομα της Μακεδονίας. Χαλάτε το διπλωματικό σας δυναμικό. Το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα το ρυθμίσουμε εμείς, διότι σε λίγα χρόνια εμείς θα είμαστε οι κυρίαρχοι σε αυτό το κράτος. Και επιβεβαιώνεται μετά από τόσα χρόνια, διότι η έκρηξη πληθυσμιακή των Αλβανόφωνων, των Αλβανών της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας είναι τέτοια που μέσα σε μία δεκαετία θα είναι οι ρυθμιστές του κράτους αυτού και οι ρυθμιστές του πολιτισμού. Έτσι, έτσι. Δεν θα πρέπει βέβαια να παραγνωρίσουμε και τον κίνδυνο τον οποίο ελοχεύει η δημιουργία και η λειτουργία του παρόμοιου στρατού του Κωσόβου, του Ουτσεκά. Ένα στρατός εκπαιδευμένος, φανατισμένος, ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση δυσάρεστη στις Μητροπόλεις, να βασκοποιήσει, να ιρλανδοποιήσει τις Μητροπόλεις των Βαλκανικών χωρών και να τις κυλήσει στο αίμα λόγω του φανατισμού που έχει για την δημιουργία της Μεγάλης Αλβανίας. Τουλάχιστον στα χαρτιά έχει γραφτεί ότι υπάρχει μέχρι και ο αντίστοιχος απελευθερωτικός στρατός της Τσαμουριάς. Επομένως, αυτή δεν είναι κάποια απλώς κινδυνολογία ή σεναριολογία, αλλά είναι ικανοί ακριβώς να διαχύσουν όλη αυτή την τρομοκρατία τους, όπως αντιλαμβάνονται, προκειμένου να εκπληρώσουν τους αλυτρωτικούς τους σκοπούς και να δημιουργήσουν περιοχές ανάβλεξης σε όλα τα Βαλκάνια. Ακριβώς. Εδώ υπάρχει μια παγίδα. Απορεί κανείς, δεν τους βάζει κανείς φρένο. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο οι ίδιοι Αμερικανοί, προκειμένου να εκπληρώσουν τα συμφέροντά τους, δώσανε το δικαίωμα να διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία, να ανεξαρτοποιηθεί το Κόσοβο και τώρα στην ουσία να διεκδικούν ξεκάθαρα και φανερά την ενοποίηση, σήμερα αυτό, αύριο κάτι άλλο, όπως τα Σκόπια που αναφέρατε. Και βεβαίως δεν σταματάει πουθενά ο αλυτρωτισμός τους. Δεν σταματάει πουθενά και εδώ πέρα υπάρχει μια παγίδα. Βέβαια, οι ΗΠΑ και το κάθε κράτος υποστηρίζουν τα συμφέροντά του και ενεργεί σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα. Δεν υπάρχουν φιλίες. Όπως είπαμε, είναι μια από τις βασικές αιτίες της αστάθειας των Βαλκανίων, ιστορικός ούτως ή άλλως. Η παγίδα όμως που υπάρχει στη δική μας φιλοσοφία και στη δική μας εκτίμηση είναι ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αυτή την εποχή. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να ξεσηκωθεί ο Ουτσεκά να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση στις χώρες της περιφερειακής, της χώρας της όλης των Βαλκανίων. Μας διαφεύγει ότι ο αλβανικός εθνικισμός δεν κινείται στον 21ο αιώνα. Βρίσκεται αιώνες πίσω. Όλες οι χώρες των Βαλκανίων κάποια στιγμή πέρασαν από την φάση της μεγάλης ιδέας, σπάσανε τα μούτρα τους
και ησυχάσανε και καταλάβανε ότι για το συμφέρον τους πρέπει να περιορίσουν και να αποδεσμευτούν από τους μεγαλοειδεατισμούς και από τις σοβινιστικές. Ο αλβανικός εθνικισμός δεν πέρασε από αυτή τη φάση. Και είναι επικίνδυνο. Είναι στην ηπιακή ηλικία. Είναι στην ηπιακή ηλικία. Τώρα ζει και βιώνει τον εθνικισμό του. Γι' αυτό θα πρέπει να τον αξιολογούμε με βάση αυτά τα οποία βιώνει τώρα και όχι με βάση το τι αισθανόμαστε εμείς ή το τι φανταζόμαστε εμείς. Και βέβαια, αυτό που είπατε προηγουμένως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην περιοχή είναι από την υποδιέτηση της αλβανικής εξωτερικής πολιτικής από τον τουρκικό νεοοθωμανισμό. Ένα θέμα τεράστιο το οποίο θα... Νομίζω ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί, η αντιπολίτευση του Ράμα έχει καταγγείλει και ο Μπερίσα ότι αν δούμε ποιοι στην ουσία ακύρωσαν την συμφωνία που είχε γίνει το 2009, δεν κάνω λάθος, για την οριοθέτηση της οικονομικής ζώνης, νομίζω ότι έχει καταγγελθεί πλέον και από τους ίδιους τους πολιτικούς ότι ήταν παρέμβαση της Τουρκίας. Έτσι. Ο ίδιος ο Μπερίσα το 2010 στη Βουλή είπε ότι γνωρίζω ότι αυτή η απόφαση που πήρες, εννοώντας τον Πρωθυπουργό, τον Ράμα, ότι υποστηρίζει τρίτη χώρα, εξυπηρετεί τα συμφέροντα τρίτης χώρας, τα οικονομικά συμφέροντα τρίτης χώρας. Το είπα περίφραστα και ο Μπερίσα, αλλά αν δούμε και το σκεπτικό και το λεκτικό της απόφασης που έβγαλε το υποτιθέμενο συνταγματικό του δικαστηρίου, είναι ακριβώς η ορολογία που χρησιμοποιεί η Τουρκία. Μάλιστα. Προκειμένου να μας αποτρέψει να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ μας και ότι τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ κτλ. Δηλαδή πλέον η Αλβανία είναι ξεκάθαρα ένας δορυφόρος τουρκικού νεοοθωμανισμού. Έχει δημιουργήσει βεβαίως και ερίσματα και στρατιωτικές βάσεις, εκπαιδεύει τους αξιωματικούς, ρίνουν αρκετά χρήματα, επενδύουν και σίγουρα αυτό θα πρέπει, και δεν ξέρω στο ερώτημα κατά πόσο η εξωτερική μας πολιτική, διότι εμείς ακολουθούμε πάντοτε ως χώρα, είμαστε φιλελληνική χώρα και πάντοτε ακολουθούμε μία ήπια τακτική στις διμερείς μας σχέσεις και να το δούμε αυτό στο χρόνο που απομένει διμερώς, να δούμε κατά πόσο εμείς συνεχίζοντας να είμαστε καλά παιδιά και να ενθαρρύνουμε την ευρωπαϊκή προοπτική, θεωρώντας ίσως με τη λογική του σύγχρονου κόσμου ότι αν τους ενθαρρύνουμε να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά, θα τους κάνουμε καλύτερους και θα τους οριμάσουμε. Δεν ξέρω, αυτοί όμως συνεχίζουν έχοντας και τα συμφέροντα, όπως είπαμε πλέον, της Τουρκίας, συνεχίζουν αυτή τον αλυτρωτισμό τους και την εχθρική συμπεριφορά και προς την Ελλάδα διμερώς. Ναι. Το πλέγμα των σχέσεων με την Ελλάδα θέλει μια ιδιαίτερη ανάλυση, διότι είναι μια κατάσταση η οποία, εάν τη δούμε από την αρχή που απελευθερώθη, που βασιλτώσει λειτουργεί ως δημοκρατική χώρα η Αλβανία, θα διαπιστώσουμε ότι είναι μια χώρα η οποία η συμπεριφορά της στην αρχή ήταν φοβική και διακατήχετο από μια καχυποψία. Δεν ξεχνάμε ότι ήταν μια απομονωμένη χώρα. Ίσως η πιο απομονωμένη στην Ευρώπη. Έβλεπε λοιπόν εμάς που ευημερούσαμε και που κάναμε χαρακτηριστικά στην Αλβανία, μας λέγανε οι Αλβανοί ότι στην εποχή του Χότζα τους πηγαίνανε στα σύνορα, τους δουλεύανε στα χωράφια με την κατάσταση τότε που δυνατούσε, τους δείχνανε απέναντι την Κέρκυρα, μιλάμε για το 1985-90, τους δείχνανε απέναντι την Κέρκυρα που φωτοβολούσαν τα φώτα και η ζωή, το καλοκαίρι με τον τουρισμό κτλ. Και τους έλεγε ο ινστρούκτορας, ο διαπαιδαγωγητής, εν πάση περιπτώσει εκεί, τους έλεγε: κοιτάξτε, βλέπετε οι Έλληνες με το καθεστώς που έχουν τη τραβάνε. Όλη τη νύχτα δουλεύουν. Ενώ εμείς ξεκουραζόμαστε τη νύχτα. Υπήρχε τέτοια απομόνωση. Τέτοια απομόνωση που η προπαγάνδα όταν στην αυτή. Τώρα όμως το συνέστημα αυτό του φόβου και της καχυποψίας έχει μετατραπεί σε θράσος. Έχει μετατραπεί σε ένα. Ενώ θα έπρεπε να είσαι ανευγνώμονες προς την Ελλάδα, γιατί έχουμε πάνω από 500.000 οικονομικούς μετανάστες. Ακριβώς. Μεγάλο ποσοστό σε παραβατικότητα από αυτούς. Υπάρχουν και φίλοι ησυχοί άνθρωποι προφανώς. Αλλά η Ελλάδα συνεχίζει να είναι οικονομικός επενδυτής ο πρώτος, νομίζω. Ο
Η Ελλάδα της κρίσης έτσι συνεχίζει να είναι και ενώ απλώνει χέρι φιλίας, γι' αυτό και πριν κλείσουμε, θα ήθελα, στρατηγέ μου, έτσι, να δώσουμε το στίγμα μέσα από κάποια συμπεράσματα στα διμερεί. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς και τι πρέπει να προσέχουμε παράλληλα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε εμείς είναι, αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της ιστορίας και βλέποντας τι συνέβη στους Βαλκανικούς πολέμους, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα συμπεράσματα αυτά εποφελία και δικής μας, αλλά και των υπολείπων χωρών των Βαλκανίων. Πρώτον, λοιπόν, η ιστορία διδάσκει ιδιαίτερα για μια βαλκανική περιοχή που έχει πολύ ματώσει. Και θα έπρεπε τα διδάγματα αυτά να μας κάνουν σοφότερους. Πρέπει να πούμε ότι η μόνη λύση για την Ελλάδα είναι να ενεργοποιήσει το διπλωματικό και πολιτικό της δυναμικό, προκειμένου να καταστεί, ασχέτως αν έχασε την ευκαιρία το 1990 που ήμασταν οι ηγέτη, που ήμασταν και οικονομικά εύρωστοι και πολιτικά ευρωστότεροι και στρατιωτικά ήμασταν σε μια άλλη κατάσταση, χάσαμε την ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία. Δεν πρέπει να χάσουμε και την ευκαιρία τώρα. Πρέπει να εξαντλήσουμε το δυναμικό μας, το διπλωματικό, το πολιτικό και όλα τα μέσα τα οποία έχουμε, διότι υπάρχουν μέσα, υπάρχουν εργαλεία και αυτά που είναι πάνω από το τραπέζι και αυτά που είναι κάτω από το τραπέζι, προκειμένου να συνασπίσουμε, να προσπαθήσουμε να συνασπιστούν οι χώρες των Βαλκανίων σε μια ισότιμη βάση, προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία και μια συνεργασία ειρήνης και ισοτιμίας, όχι υποτέλειας του ενός προς τον άλλο. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον επερχόμενο νεοοθωμανισμό με επιτυχία. Ιστορική απόδειξη ότι μόνο εάν συνασπιστούμε οι λαοί των Βαλκανίων και ενωμένοι θα μπορέσουμε να πετύχουμε και να αντιμετωπίσουμε τον μουσουλμανισμό, ο οποίος ήδη έχει μπει και θα πρέπει να τον αναχαιτήσουμε. Ακριβώς. Στα πλαίσια και της παγκοσμιοποίησης χρησιμοποιείται. Ήδη και έχει διεισδύσει και έχει αποσυνθέσει και την Ευρώπη. Ακριβώς. Και είναι ένας τεράστιος πέρα των Βαλκανίων και θα έπρεπε και οι μεγάλες δυνάμεις, οι σημερινές, να το δουν αυτό τον κίνδυνο και ποιοι γίνονται όργανα ακριβώς για εφαρμογή αυτών των σχεδίων. Ακριβώς. Έτσι θα μπορέσουμε να αποδεικνύεται. Στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, όταν ήμασταν ενωμένοι, διώξαμε τους Τούρκους. Όταν στο Μακεδονικό. Και αυτό να το πούμε κιόλας, στους πρώτους Βαλκανικούς πόλεμους, όπου πραγματικά ενώθηκαν οι δυνάμεις των Βαλκανίων, οι λαοί των Βαλκανίων, έγινε ειρήνη των μεγάλων δυνάμεων. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, να το δούμε. Ακριβώς. Όποτε ήμασταν διχασμένοι, όπως το Μακεδονικό ζήτημα, μπήκαν οι Τούρκοι και εξαπλωθήκαμε στα Βαλκάνια. Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την απειλή αυτή της Τουρκίας, που με πλατφόρμα τα Σκόπια, αλλά και την Αλβανία, προσπαθεί να αποδιγετήσει όλες τις χώρες αυτές. Ο Νταβούτογλου και ο χρόνος δεν μας το επέτρεψε. Το έχει αποτυπώσει. Το έχει αποτυπώσει εγγράφος και πεντακάθαρα. Ας μην κρυβόμαστε. Έτσι ακριβώς. Ότι είναι στόχος τους. Όταν λέει ότι ο Ερντογάν ότι τα σύνορα της Τουρκίας είναι στην Αδριατική, όταν λέει ο Νταβούτογλου ότι το Κόσοβο είναι Τουρκία και η Τουρκία είναι Κόσοβο, καταλαβαίνετε ότι το λένε απερίφραστα οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται. Για να δούμε ποιος κρύβεται πραγματικά πίσω και ποιος εκμεταλλεύεται τους εθνικισμούς και τους μεγαλισμούς της Αλβανίας, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Και αποτυπώθηκε πάρα πολύ έτσι έντονα στην εκπομπή. Σήμερα έχουμε κάτι άλλο να κλείσουμε, στρατηγέ μου. Εγώ να πω ότι εκτός από τους καλούς τρόπους και την προσπάθεια ακριβώς για συνεργασία, που απαιτεί βεβαίως και ως προϋπόθεση θα πρέπει να είναι πολιτισμένοι λαοί με κουλτούρα και να μην έχουν την φοβία, αλλά ως καλοί γείτονες να λειτουργήσουν για το κοινό συμφέρον, θα πρέπει να δούμε λιγάκι και τις ένοπλες δυνάμεις που είναι παράγοντας ισχύος και ασφάλειας όμως για κάποιους οι οποίοι ίσως θεωρούν ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή περνάμε δύσκολα, θα πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη βαρύτητα το θέμα της αμυντικής ισχύος της χώρας.
Βεβαίως και πρέπει να το. Νομίζω και η ιδιότητά σας έχει την βαρύτητα αυτό να το αποτυπώσετε. Βεβαίως και είναι το τελευταίο μας χαρτί άλλωστε. Απλώς να πούμε ότι πέρα από την ιστορική. Γιατί ο φόβος φυλάει τα έρμα. Ακριβώς. Πέρα από την ιστορική επιβεβαίωση ότι η συνεργασία των λαών της Βαλκανικής είναι και η καλή γειτονία και η ισότιμη συνεργασία είναι η λύση για την αναχέτηση του νεοθωματισμού, πρέπει να πούμε ότι να προβάλλουμε και ως παράδειγμα το έργο του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου στην Αλβανία, το οποίο θα πρέπει να μιμηθούμε, ότι δηλαδή θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και την Ορθοδοξία όχι ως δύναμη ισχύως και επιβολής, αλλά ως φιλοσοφία, ως μια πλατφόρμα για να βγούμε από αυτή την οικονομική κρίση. Το έργο του Αναστασίου στην Αλβανία το καταδεικνύει και το επιβεβαιώνει. Ευχαριστώ που πραγματικά δώσαμε έστω και με μια απλή αναφορά που ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να πλουθούμε, αλλά νομίζω ότι έχετε και προσωπική εμπειρία. Και εγώ τον είχα γνωρίσει ως παρατηρητής και θυμάμαι, κατανόησα πλήρως ότι τη δουλειά που έχει κάνει ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος ίσως είναι πολύ καλύτερη από 1000 πρέσβεις ή άλλες διπλωματικές ενέργειες. Αυτό είναι αλήθεια και είναι ένα έργο το οποίο για να περιγραφεί θέλει να μιλάμε. Υπάρχει δυνατότητα. Στατιέ μου, τι άλλο θέλετε να πείτε. Να υπερθεματίσω αυτό που είπατε στην τελευταία σας αποστροφή, ότι μέχρι όμως να επιτευχθούν όλα αυτά, θα πρέπει να φροντίσουμε να κρατήσουμε ακμαίο το ηθικό και το φρόνημα των ενόπλων δυνάμεων και του λαού μας, διότι αν συμβεί το ομιγέννητο, το φρόνημα του λαού, το φρόνημα και η εκπαίδευση του στρατού είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να ενεργήσουν καταλυτικά και θα πρέπει να δώσουν λύση στο χειρότερο σενάριο. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε μία έκκληση και από εδώ, να σταματήσουμε τον αφελληνισμό της παιδείας μας και την αποχριστιανοποίηση της αγωγής των παιδιών μας. Διότι αυτές είναι οι ζωογόνες, πνευματικές και ιστορικές πηγές και από εκεί αντλούμε δύναμη και ό,τι πετύχαμε ως έθνος, το πετύχαμε πατώντας πάνω σε αυτές τις δύο βάσεις, στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά και το κλείσιμο αυτό ως κατακλείδα της κουβέντας μας σήμερα νομίζω τα λέει όλα. Ότι ενώ υπάρχουν αλυτρωτισμοί γύρω μας σε μια πολύ έφλεκτη ιστορικά περιοχή όπως είναι τα Βαλκάνια, εμείς θα πρέπει όσο ποτέ άλλοτε να αντιληφθούμε πόσο πολύτιμη είναι ακριβώς η αυτογνωσία και η διατήρηση της ταυτότητάς μας και των στοιχείων που μας κράτησαν επί αιώνες ζωντανούς και όρθιους. Και σήμερα πάμε να βάλουμε αυτόν τον γκολ. Δώστε μου ένα λεπτό. Εγώ έχω κρατήσει μια παράγραφο και με αυτό ήθελα να κλείσω από ένα σχετικό άρθρο σας που είχατε γράψει, που λέτε «Έχουμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από την δίνη της εσωστρέφειας και ενωμένοι να χαράξουμε την εθνική μας στρατηγική για την επίτευξη των εθνικών μας στόχων που δεν θα αλλάζουν με κάθε αλλαγή κυβέρνησης. Έχουμε τη δυνατότητα να σταματήσουμε». Το είχατε βάλει με ερωτηματικό εσείς, αλλά εγώ το βάζω ως ευχή αυτό που γράψατε. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να σταματήσουμε την παρακμιακή συμπεριφορά μας, τον ατομισμό, τον κομματισμό, τη διαίρεση, την εσωστρεφή πολεμική, τον καταγγελτικό λόγο, τη δημαγωγία και να συνεννοηθούμε και να συμπράξουμε με τους εταίρους και γείτονές μας των Βαλκανίων για την υπέρβαση των μικρών και του μέρους προς επίτευξη των πολλών και του μείζωνος. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή και πάλι. Φίλοι μου, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.